Οι συναντήσεις μέσα στον Φεβρουάριο είναι πολλές. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποια στιγμή ο αθλητικός δικαστής δεν μπορεί να βρίσκεται σε όλες τις συναντήσεις, αλλά ο αθλητικός δικαστής έχει συνεργάτες οι οποίοι πηγαίνουν και καταγράφουν και κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν στις 9 Φεβρουαρίου, ημέρα Κυριακή, στο κλειστό της ΕΑΠ, στο ιδιόκτητο αθλητικό κέντρο, στο κλειστό της ΕΑΠ. Εκεί λοιπόν οι άνθρωποι, οι διοικούντες της ΕΑΠ, έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα. Είναι γεγονός λοιπόν ότι μερικές φορές, όχι η ΕΑΠ, αλλά γίνονται κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες πέφτουν την ίδια ώρα μαζί. Όπως ΕΑΠ με Παναχαϊκή ή Παναχαϊκή με ΕΑΠ. Όμως οι άνθρωποι δεν διαχειρίζονται μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, διαχειρίζονται και κάποια πράγματα. Έτσι λοιπόν στις 9 του μήνα πρώτα η ΕΑΠ έκοψε την πίτα και μετά οι καλεσμένοι που θα δείτε που βρέθηκαν εκεί έφυγαν και πήγαν στην Παναχαϊκή. Κάποια πράγματα... Εντάξει, δεν μπορεί ο ένας σύλλογος να θέλει να κόβει την ίδια στιγμή και να απαιτείται από τον άλλον να έχει την ίδια στιγμή ή να είναι διαφορετική μέρα. Απλώς λέω ότι κάποια πράγματα μπορούν με καλή διάθεση, με μια ανοχή μιας ώρας να ελέγχονται τα πράγματα, διότι η επίσημη κάθε ένας σύλλογος θέλει να έχει και τους δικούς του ανθρώπους, τους καλεσμένους του, που και οι καλεσμένοι θα πρέπει λοιπόν να πάνε και στις δύο ομάδες. Τουλάχιστον έκαναν, μην παρεξηγηθώ, πολιτική. Τα πρόλαβαν χρονικά όλα. Η ΕΑΠ λοιπόν έκοψε την πίτα της στις 9 Φεβρουαρίου. Πάμε να δούμε. Εκεί όπως βλέπετε όλοι μαζί με τον πρόεδρο με το μαχαίρι και οι επίσημοι καλεσμένοι που ήσαντε, οι φίλαθλοι. Γονείς, παιδιά, αθλητές, κλειστό ήταν γεμάτο. Απλώς, επειδή ο δικαστής δεν μπορούσε να παρευρεθεί εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι πήγε ο συνεργάτης μου, κατέγραψε αυτές τις εικόνες που ιστορικά θέλουμε να τις έχουμε και να τις καταγράφουμε. Τιμήθηκαν τα κορίτσια, τιμήθηκαν διάφορα πρόσωπα που έχουν προσφέρει στο σύλλογο της ΕΑΠ. Κύριε Κονδύλι, βλέπω με την κίτρινη γραβάτα σας, κύριε Πρόεδρε, όλοι, ο κύριος Άγγελος, τα προλαβαίνετε όλα. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια ευκαιρία κάποια πράγματα να ταυτίζονται. Δεν υπονοώ τίποτα, απλώς το αναφέρω. Για να φύγουμε και να πάμε να δούμε του Αγίου Βαλεντίνου. Ο Πρόεδρος, ο κύριος Πατούχας, ένας άνθρωπος... Κύριος των κυρίων, ένας άνθρωπος που αγαπάει, ένας άνθρωπος όχι ερωτιάρης, άλλης κουλτούρας, όταν του Αγίου Βαλεντίνου ήταν η προπόνηση, πήρε όπως βλέπετε σοκολάτες και πήγε και έδωσε στη γυναικεία ομάδα. Κύριε Πρόεδρε, βλέπω ότι τα πάντα σκέπτεστε. Βλέπω κύριε Πρόεδρε, ότι τα πάντα μπορείτε και κάνετε. Τουλάχιστον τα ομορφοκόριτσα γλυκάθηκαν, ευελπιστώ, να σας γλυκάνουν και εσάς στο τέλος της χρονιάς. Όχι μόνο τα κορίτσια, αλλά και η προπονήτρια. Δεν υπονοώ τίποτα, απλώς το εύχομαι. Όμως η ομάδα της ΕΑΠ βλέπει μπροστά, εκτός από τα γλυκίσματα, ήθελε να κάνει και έναν αποκριάτικο χορό. Για πάμε να δούμε.
άσπρο-μαύρο, μαύρο-άσπρο. Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου στην Κλιματαριά. Είχαν βγάλει και μια αφίσα και όπως βλέπετε τα ομορφοκόριτσα με τον κύριο Παγούρα, με τον κύριο Μπονάνο. Εντάξει, χόρεψαν, το ευχαριστήθηκαν και όχι μόνο αυτό, έδειξαν ότι είναι έξω καρδιά. Μάλιστα και ο κύριος Μπονάνος με το παπιόν του, κύριε αντιπεριφερειάρχα, όπως βλέπετε ο δικαστής τα γνωρίζει όλα και τα βλέπει όλα. Δεν είναι κακό. Και χαιρόμαστε που είσαστε μέσα σε όλα. Είμαι υποχρεωμένος να το πω, που δείχνει ότι ζείτε αυτό που κάνετε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να σας πούμε, συνεχίστε με το ίδιο ενδιαφέρον και ζήλο που δείχνετε για όλα τα σωματεία. Αλλά το να σας δω με το παπίον, δεν μπόρεσα να παρευρεθώ εκείνη την ημέρα, διότι υπήρχαν και κάποιες προσωπικές υποχρεώσεις που δεν μπορούσα να παρευρεθώ. Όμως, μετά από λίγες μέρες, έσκασε το μπαμ του κορονοϊού. Και οι άνθρωποι της ΕΑΠ, όπως πάντα είναι πρωτοπόροι, σε κάποια πράγματα, πάμε να δείτε τι έκαναν. Έβαλαν να γίνει η απολύμανση του κλειστού. Όχι τίποτα άλλο. Όταν ξεπεραστεί το πρόβλημα, εμείς να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να κάνουμε τα πάντα. Απλώς το αναφέρω, διότι κάθε ένα σύλλογο σκέπτεται όχι μόνο να ασκεί διοίκηση και να βγάζει πρωταθλητές, πρωταθλήτριες και να γίνονται ό,τι γίνονται, αλλά πάνω απ' όλα προέχει η υγεία των αθλητών. Κάτι τέτοιο το οποίο το έκανε και η ΕΑΠ. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, απλώς να περάσει το πρόβλημα και να ξαναδούμε γεμάτα όλα τα γήπεδα, τα κλειστά και όλους τους αγωνιστικούς χώρους με δράση των παιδιών. Αυτό έχουν το νόημα οι αθλητικές συναντήσεις. Είτε έχουμε είτε δεν έχουμε δραστηριότητες, ο αθλητικός δικαστής να κάνει συναντήσεις με ανθρώπους που προσφέρουν στον αθλητισμό. Και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home. Χρόνια τώρα είμαστε μπροστά.